πείτε καλά, εντάξει. Ωραία. Καλημέρα. Θα πάει καλύτερα η μέρα σας τώρα, κύριε Αντωνίου. Εμάς η μέρα καλή. Ευχαριστώ πολύ. Πείτε μου, πείτε μου. Θεωρώ ότι όντως μετά από την τηλεοπτική μας τη συνάντηση για όλους θα είναι καλύτερη η μέρα. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, άντε. Το έχω αυτό, είναι η αλήθεια. Γεια σας, κύριε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει και άλλα θέματα σε εξέλιξη σήμερα. Ελπίζουμε να πάνε καλά. Ναι, ναι, όντως. Μιλάτε για την ξενοδοχειακή βιομηχανία, εσείς το ξέρω. Γεια σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Στις 7 παρα 20, όταν σε είδε η κόρη μου στην τηλεόραση να χορεύεις, ναι, εντυπωσιάστηκε και διερωτήθηκε από τι ώρα να ξύπνησε η δημοσιογράφη. Τι της είπατε? Ότι κοιμάται πολύ νωρίς, γι' αυτό ξυπνά νωρίς. Ψέματα της είπατε, ειδικά το τελευταίο διάστημα δεν κοιμάται καθόλου αυτή. Υπέδειξα ότι και εσύ πρέπει να κοιμάσαι. Μπράβο, νωρίς. Αν το κρατήσετε αυτό, βεβαίως να μην ξυπνά το μωρό η ώρα 1.30 που ξυπνώ εγώ. Του δω ένα θέμα. Λοιπόν, Υπουργέ μου, θέλω λίγο να δούμε τι λέει η ΣΕΚ, τι λέει η ΥΠΕΟ, γιατί έριξαν αρκετά θέματα στο τραπέζι. Είπαν ότι τους εκφυάσατε, ότι είπατε ότι αν δεν τα βρουν θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Το θέμα δεν είναι τι λένε οι συντεχνίες, αλλά ότι δημιουργώ εντυπώσεις μέσα από τις τοποθετήσεις ότι μου, θα φταίνει οι ίδιοι σε ότι, περίπτωση. Μεταθέτω τις δικές μου αδυναμίες αλλού. Ναι, ναι, ναι. Και εκτιμώ, όπως γίνεται συνήθως, ότι και τις επόμενες μέρες σε κάποια δημοσιογραφικά ρεπορτάζ ή σε κάποια παραπολιτικά σχόλια τέτοιου είδους επισημάνσεις θα βρουν τον, ναι, δρόμο τους για να εξυπηρετήσουν τον όποιο σκοπό. Ωραία. Θέλω όμως να απευθυνθείτε στους συνταξιούχους σήμερα σε μένα. Θεωρώ σε μένα ότι είναι σημαντικό να διευκρινιστεί το εξής. Ναι. Για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε σύνθετα και δύσκολα ζητήματα που επηρεάζουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, χρειάζεται διάλογος, χρειάζεται συζήτηση, χρειάζεται ανάλυση και τεκμηρίωση. Mm-hmm. Μέσα σε αυτήν τη διαδικασία, όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Και όπως έχω πει χθες, προχθές και παραλαμβάνω πολύ συχνά, ο σεβασμός μου προς τους κοινωνικούς εταίρους, τόσο σε θεσμικό επίπεδο, όσο και σε προσωπικό επίπεδο, είναι δεδομένος όχι μόνο όταν συμφωνούν με εισηγήσεις που αρμοδίως ως Υπουργός Εργασίας θέτω ενώπιον τους, αλλά και όταν διαφωνούν. Μάλιστα. Επειδή και όταν διαφωνούν, έχουν μία συλλογιστική στην οποία βασίζονται και επιχειρήματα τα οποία μέσα από τη δική τους οπτική παρουσιάζουν. Mm-hmm. Οπότε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ ότι είναι εκ του περισσού τοποθετήσεις όπως αυτές τις οποίες προαναφέρθηκα, στην ανακοίνωση της ΣΕΚ, για παράδειγμα, λόγω χθες του ότι οι προσωπικές επιθέσεις ή οι απαξιωτικές τοποθετήσεις δεν εξυπηρετούν απολύτως κανέναν. Επειδή ακόμη και αν για ορισμένα ζητήματα διαφωνούμε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να σκοτωθούμε. Να κακιώνουμε. Πρέπει, ναι, να μπορούμε να διαχωρίσουμε τα ζητήματα για τα οποία μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις από εκείνα για τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε συμφωνία. Γι' αυτό θέλω να διευκρινίσω ότι όλες μου οι τοποθετήσεις βασίζονται στα γεγονότα. Μάλιστα. Και τα γεγονότα είναι δεδομένα, τα οποία πολύ συνοπτικά περιγράφω. Ναι. Η δική μας κυβέρνηση μερικούς μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της τον Μάρτιν του 2023 έθεσε ενώπιον όλων των κοινωνικών εταίρων με απόλυτη διαφάνεια στοιχεία σε σχέση με την αναλογιστική μείωση τους, για την πρόορη συνταξιοδότηση, τα οποία ουδέποτε στο παρελθόν είχαν τεθεί ενώπιον των κοινωνικών εταίρων. Αξιοποιήσαμε την τεχνική υποστήριξη που λαμβάνουμε από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, έτσι ώστε να διαμορφωθεί αναλογιστικά τεκμηριωμένη πρόταση σύμφωνα με τις δυνατότητες του Ταμείου, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Επικαιροποιήσαμε την πρόταση κατόπιν εισηγήσεων που συλλέξαμε από τις συνδικαλιστικές και τις εργοδοτικές οργανώσεις. Την κοινοποιήσαμε σε όλους και δεν είναι υποκειμενική τοποθέτηση, είναι γεγονός ότι 4 οργανώσεις, η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ από πλευράς των εργοδοτικών οργανώσεων, η ΠΑΣΥΔΗ και η ΔΕΟΚ από πλευράς των συνδικαλιστικών οργανώσεων την αποδέχτηκαν και 2 συνδικαλιστικές οργανώσεις, η ΣΕΚ και η ΠΕΟ, δεν την αποδέχτηκαν. Η πρότασή μας, λέτε και εσείς στη ρητορική σας, ότι αφορά μόνο
στους 3 στους 10. Ότι είπε στην ανακοίνωση όμως, των συντεχνιών. Ναι. Μια στοχευμένη πρόταση, η οποία δεν είναι οριζόντιας εφαρμογής, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να αφορά τους το σύνολο. Όλους. Αφορά εκείνους τους οποίους στοχεύει, που είναι αυτοί για τους οποίους διαχρονικά οι συντεχνίες ιδιαίτερα επισημαίνουν ότι κάποιος που εργάστηκε για πάρα πολλά χρόνια είναι άδικο να υπόκειται στην ίδια αναλογιστική μείωση με κάποιον που εργάστηκε για πολύ λιγότερο. Μάλιστα. Και μέσα από την κάλυψη του 30% όσων επηρεάζονται, οι οποίοι ανέρχονται σε 15.000 περίπου συνταξιούχους, ναι, και οι οποίοι θα επωφεληθούν με περίπου 800 ευρώ το χρόνο, θεωρούμε ότι γίνεται ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα. Mm-hmm. Και λέμε ότι αν αυτή η πρόταση γινόταν αποδεκτή εδώ και αρκετούς μήνες, οπότε αν και τέθηκε ενώπιον των κοινωνικών εταίρων, θα είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αυτά είναι γεγονότα. Δεν είναι υποκειμενικές τοποθετήσεις, ούτε αποσκοπούν σε οτιδήποτε άλλο. Όμως, όπως ανέφερα επίσης επανειλημμένα, mm-hmm, λόγω του ότι σκοπός μας δεν είναι να εκβιάσουμε ή να πιέσουμε ή να δημιουργήσουμε τετελεσμένα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει η ευρύτητα της συνένεσης που επιδιώκαμε και από τη στιγμή που διαπιστώνουμε ότι και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο λόγω αυτής της τροπής των πραγμάτων δεν θα είναι εύκολη η υιοθέτηση από την πλειοψηφία μιας εισήγησης η οποία δεν θα έχει ευρεία αποδοχή, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι σε μεταγενέστερο στάδιο, εκτός εάν στο μεσοδιάστημα προκύψει η συνένεση την οποία επιδιώκουμε και για την οποία υπάρχει όλη η προθυμία από πλευράς μου. Κάνετε πίσω εσείς, μπορείτε όμως, να κάνετε πίσω σε κάτι, ενώ να αλλάξετε εμείς κάτι. Δεν είμαστε δογματικοί ως εκ του ρόλου μου ως υπουργός εργασίας. Ναι. Οφείλω για όλα τα ζητήματα να επιδιώκω τη συνένεση. Όμως δεν μπορούμε χάρη τη συνένεση στην κόρη μου που την πήρα σχολείο το πρωί, να μεταφέρουμε το κόστος για τις αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα. Α, μιας και οι το λέτε δυνατότητες αυτό του ταμείου είναι συγκεκριμένες. Και κοστολόγηση που είπε για τη ΣΕΚ. Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είπατε για 100 εκατομμύρια. Είπαν 100 εκατομμύρια έτσι, είναι το κόστος της κατάργησης της αναλογιστικής μείωσης. Εάν η εισήγηση της ΣΕΚ είναι να κατανεμηθεί η υφιστάμενη οικονομική δυνατότητα σε όλους, τότε όπως έχω αναφέρει και έχω ενημερώσει τεκμηριωμένα επ' αυτού τους κοινωνικούς εταίρους, θα σημαίνει ότι το 12% της αναλογιστικής μείωσης για τη συνταξιοδότηση στα 63 αντί στα 65 θα μειωθεί από το 12% στο 11,4%. Mm-hmm. Αυτό πρακτικά, κύριε αγαπητού, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος λαμβάνει σύνταξη περίπου 1.000 ευρώ θα επωφεληθεί περίπου 5 ευρώ. Που εγώ θεωρώ ότι αν απευθυνθούμε στους πολίτες και τους πούμε ότι τελικά όσοι αφιπηρετούν στα 63 αντί στα 65 θα ελαφρυνθούν με 5 ευρώ ο καθένας, οι πολίτες μάλλον με θυμηδία θα αντιδράσουν. Όμως αυτή είναι η δική μου θέση. Δεν σημαίνει ότι επειδή το υποστηρίζω εγώ κατέχω την απόλυτη αλήθεια και είναι σωστό. Εάν αυτή είναι η θέση οποιοδήποτε από τους κοινωνικούς εταίρους, επαναλαμβάνω ότι είναι σεβαστή. Μάλιστα. Όμως, όσον αφορά ειδικότερα τη ΣΕΚ, ο κύριος Ονούφριος Κουλάς, βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, ανέφερε κατά λέξη ότι η θέση του ταυτίζεται με την θέση της ΣΕΚ, όπως είπε, η οποία είναι ότι στο μεταγενέστερο στάδιο, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης πρέπει να συζητηθεί το θέμα αυτό και ότι κακώς εξεκίνησε αυτή η συζήτηση προηγουμένως. Εάν δεν είναι αυτή η θέση της ΣΕΚ, νομίζω ότι προς τον κύριο Κουλάνε πρέπει να απευθυνθεί για να διευκρινιστεί ποια είναι η θέση. Ωραία. Τελικά. Και θα κλείσουμε με όμως, αυτό. Όμως, καταληκτικά, πείτε σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Δεν είναι ούτε παιχνίδι ο κοινωνικός διάλογος, δεν είναι ούτε χαρτοπόλεμος για την έκδοση ανακοινώσεων. Έχουμε συνταξιούχους οι οποίοι έχουν εργαστεί για μια ζωή, έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για 40 χρόνια, κυρία αγαπητού. Ναι, ναι. Σημαίνει ότι κάποιος ήταν εξαιρετικά συνεπής ως πολίτης απέναντι στις υποχρεώσεις του σχετικά με τις ασφαλιστικές του εισφορές στο Ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εάν αυτός ο πολίτης χρειάστηκε να αφιπηρετήσει στα 63,
δεν θα ανακαλύψουμε εμείς στην Κύπρο τον τροχό για το πώς το κράτος πρέπει να τον μεταχειριστεί. Αλλά θα αξιοποιήσουμε τις διεθνείς καλές πρακτικές, σύμφωνα με τις οποίες εκείνοι οι οποίοι ήταν συνεπέστεροι και συνεισέφεραν περισσότερο, μπορούν να τύχουν κάποιες ελάφρυνσεις. Αν υπάρχουν, και είμαι σίγουρος ότι αν υπάρχει καλή διάθεση, θα καταφέρουμε να βρούμε κοινά αποδεκτές προσεγγίσεις. Για να μπορέσουμε να έχουμε διαφορετική αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών δυνατοτήτων. Σας διαβεβαιώ ότι είμαι πολύ, πολύ, πολύ πρόθυμος να συνεχίσουμε το διάλογο. Ομένου ότι θα υπάρχει από όλους η επικοδομητική διάθεση. Ένα πολύ ένα τελευταίο σχόλιο, όσο πιο σύντομα μπορείτε. Λοιπόν, θα φύγουμε, βιαζόμαστε. Όχι, εγώ, η ροή βιάζεται, είναι αλήθεια. Ναι, δεν είμαι εγώ, η κυρία Μαρία Αναστασίου θα με τρέχει επειδή πίσω στους διαδρόμους. Επειδή θέλω να σας πω για τα φώτα του καλησπέρα. Πείτε μου, περάσετε. Περάσαμε. Βγαίνοντας από τη Λευκωσία, η ροή είναι ομαλή. Ευτυχώς. Όμως, τουλάχιστον κατά τις 8 και 5, 8 και 10 που ήμασταν καθοδόν, η ροή κατά την είσοδο προς τη Λευκωσία δεν ήταν εύκολη. Ήταν με την ουρά των αυτοκινήτων να έφτανε μέχρι το Γασιπί και επιβεβαιώνω ότι υπήρχε στο χαλίκια δρόμο και τσιμέντο, κάποιο φορτηγό. Γιατί πρέπει να αποφασίσει ο Υπουργός και η κυβέρνηση εκάστοτε για το πότε θα πάρω τα δικά μου λεφτά από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και γιατί πρέπει να μου επιβάλλει πέναλτι για να πάρω τα δικά μου λεφτά και γιατί οι κυβερνητικοί υπάλληλοι μπορούν να πάρουν σύνταξη πολύ πιο νωρίς χωρίς πέναλτι? Πριν από τα 65 δεν μπορεί κανένας να πάρει σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων χωρίς την αναλογιστική μείωση του 12%. Εκείνοι οι οποίοι συνταξιοδοτούνται νωρίτερα δεν λαμβάνουν σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πρώτο. Δεύτερο. Το όριο συνταξιοδότησης στη χώρα μας από το 1960 που ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν η ηλικία των 65 ετών. Το 1992, λίγους μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές του 1993, η τότε κυβέρνηση αποφάσισε ότι όσοι συμπληρώνουν 33 και 1 τρίτο χρόνια ασφαλιστικών εισφορών μπορούν να συνταξιοδοτούνται στα 63 αντί στα 65. Nice. Όμως τότε αυτοί οι άνθρωποι ήταν περίπου το 20% του συνόλου. Σήμερα αυτή η κατηγορία των εργαζομένων που συγκεντρώνουν τέτοιας έκτασης εισφορές είναι πέραν του 80%. Άρα είναι σχεδόν όλοι. Οπότε πριν από 10-12 χρόνια η τότε κυβέρνηση, σωστά λέω εγώ, ομόφωνα κατά την ψηφοφορία στη Βουλή με μοναδική διαφωνία από τον νυν πρόεδρο των οικολόγων, τον κύριο Περδίκη, αποδέχτηκαν αυτήν την εισήγηση για αναλογιστική μείωση της σύνταξης κατά την πρόορη συνταξιοδότηση, ώστε το οικονομικό κόστος να το υπόκειται ο ίδιος ο συνταξιούχος. Διαφορετικά, το κόστος των 100 εκατομμυρίων συνολικά θα το είχαν υποστεί όλοι με αυξημένες εισφορές. Δηλαδή, η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να διασφαλιστεί με διάφορους τρόπους και ο χειρότερος από αυτούς είναι να μεταφέρεται το επιπρόσθετο κόστος στις επόμενες γενιές, σε αυτούς που εργάζονται και στην καθημερινότητά τους είναι αντιμέτωποι με τις μεγάλες προκλήσεις του αυξημένου κόστους ζωής. Γι' αυτόν τον λόγο, εμείς επικεντρωνόμαστε στην μεγάλη προσπάθεια για την ενίσχυση της επάρκειας των συντάξεων μέσα από τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, για την ενίσχυση της επάρκειας των μισθών που είναι άμεσα συνυφασμένη με την επάρκεια των συντάξεων, επειδή κάποιος ο οποίος είναι χαμηλόμισθος και καταβάλει περιορισμένες εισφορές, σημαίνει ότι και ο συνταξιούχος θα έχει χαμηλή σύνταξη. Ναι, ναι. Οπότε το να καταφέρουμε, παραδείγματος χάρη, εντός των επόμενων ημερών, και αναμένω ότι τόσο οι εργοδοτικές όσο και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα είναι επικοδομητικές, επειδή δεν υπάρχει πολυτέλεια για διατάραξη της ομαλότητας και της σταθερότητας, θα αποδεχτούν τη μεσολαβητική μας πρόταση για την ανανέωση της σύμβασης στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, η οποία προνοεί την ερχόμενη Δευτέρα, είναι το χρονικό ορόσημο που θέσαμε, όπου μέσα από την εισήγησή μας αυξάνονται οι μισθοί των εργαζόμενων στον κλάδο κατά 7% σωρευτικά μέχρι το 2027. Ναι. Θεσμοθετείται ο 13ος μισθός ως υποχρεωτικός για όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο, είτε είναι οργανωμένοι σε συνδικαλιστικές οργανώσεις είτε όχι, έτσι ώστε μέσα από αυτό να ενισχυθούν περαιτέρω τα εισοδήματα των εργαζομένων.
και εισάγονται επιπρόσθετα ωφελήματα για τους εργαζόμενους, όπως αυξημένες εισφορές για το Ταμείο Προνοίας, όπως η συμπληρωμή μαζί με τον εργοδότη και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων του μισθού για το, κατά την απουσία άδεια πατρότητας και ούτω καθεξής. Και αυτές οι εισηγήσεις ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της οικονομίας, έτσι ώστε με ισορροπημένο τρόπο να μπορούμε να συμφωνήσουμε και να διασφαλίσουμε την εργατική ειρήνη μέχρι και το τέλος του 2027, όπως ήδη καταφέραμε για την οικοδομική βιομηχανία και όπως ήδη επετύχαμε για σειρά συμβάσεων, οι οποίες είτε είχαν λήξει και έπρεπε να ανανεωθούν, είτε δεν υφίστανται και έπρεπε να συνομολογηθούν. Εντός των επόμενων εβδομάδων θα παρουσιάσουμε και ολοκληρωμένα τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει. Πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Υπουργέ μου, να είστε Εγώ καλά. Σας ευχαριστώ. Βγαίνοντας